Συνεχίζουμε με την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Τις προηγούμενες μέρες ακούσατε εδώ στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Παναγιώτη Βαρβεσιώτη, τον Κωνσταντίνο τον Καλαϊτζίδη. Ήρθε η ώρα να πάμε λίγο και πιο πάνω και σε μπόι και στη θέση του κεντρικού. Πάμε για πρώτο χρόνο και να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Θανάση τον Κεσεσίδη, ο οποίος και αυτός προωθείται στην μεγάλη ομάδα, στην ανδρική ομάδα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Είσαι καλά, όλα καλά? Μια χαρά. Τελείωσε η προπόνηση? Μόλις, ναι. Πώς νιώθεις ως άντρας πλέον? Σίγουρα είναι κάτι, ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Είναι μια μετάβαση από το εφηβικό στο αντρικό. Θέλει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Για σένα νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό, το συζητούσα και με τα άλλα παιδιά, ότι έχετε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια μια ωραία οικογένεια, γνωρίζετε μεταξύ σας, έχετε κατακτήσει τίτλους με την εφηβική ομάδα του Ηρακλή, οπότε είναι εύκολη η προσαρμογή, σας ξέρει και πολύ καλά και ο Γιάννης Ορφανός και εσείς τον γνωρίζετε, άρα δεν θα έχετε θέμα. Ναι, σίγουρα, και το κλίμα ήδη, εφόσον αυξήθηκαν και οι παρουσίες μικρών στο αντρικό τμήμα πλέον, είναι και δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση ηλικίας μεταξύ των παιχτών. Mm-hmm. Είναι κάτι θετικό για την ομάδα, έχουμε πολύ καλό κλίμα και όλα αυτά συμβάλλουν στο μέγιστο, πιστεύω. Το ρώτησα και στα άλλα δύο παιδιά, θα το ρωτήσω και σε σένα, πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις πρωταθλητισμό στην εφηβική ομάδα. Έχεις ένα χρόνο ως έφηβος ακόμα τουλάχιστον, ε? Δύο, ναι. Έχεις άλλα δύο. Και να συνδυάσει και την παρουσία σου και στις αποστολές, γιατί πλέον τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι, Α1, ταξίδια, μεγάλα παιχνίδια, διαφορετικοί ρυθμοί προπόνησης. Σίγουρα θα είναι ένα στοίχημα και για σένα προσωπικό αυτό να τα καταφέρεις. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που αγαπάμε, οπότε υπάρχει θέληση και με θέληση όλα γίνονται. Πόσο τσιμπιέστε μεταξύ σας που ζείτε ένα όνειρο να είστε κομμάτι της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, που έχει 15 τίτλους, που έχει τελικούς Champions League, που έχει Final Four, που έχει αυτόν τον κόσμο, που έχει όλη αυτή την ιστορία. Πόσο τσιμπιέστε? Τσιμπιόμαστε, αλλά και λίγο, γιατί ξέρουμε ότι λίγο, δεν πολύ, είναι πολύ καλό, αλλά έχει και μεγάλες απαιτήσεις αυτός ο σύλλογος, και λόγω ιστορίας και λόγω ονόματος. Έχει ενδιαφέρον η απάντησή σου και είναι ωραία, γιατί ξέρεις, δεν θέλει πολύ να πεις ότι τσιμπιέμαι πολύ και μένω εκεί, μένω στάσιμος, ενώ σ' ακούω προσγειωμένο και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσεις να καθιερωθείς σε μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα. Τι έχεις εισπράξει, Θανάση, σε αυτές τις προπονήσεις? Αν και από ό,τι καταλαβαίνω προς το παρόν τρέξιμο έχετε κάνει, μπήκατε γήπεδο ακόμα? Σίγουρα τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο, ε. Το έχουμε γευτεί καλά αυτό το κομμάτι. Μπάλα πιάσατε? Σήμερα πιάσαμε πρώτη φορά μπάλα. Εντάξει, πάλι καλά, πάλι καλά. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη ήταν γύρω-γύρω όλοι. Και τι έχεις εισπράξει και από τους νέους σου συμπαίκτες και τους πιο μεγάλους σε ηλικία? Γνωριμίες και εμπειρίες, πιστεύω, συμβουλές. Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι στην ίδια ομάδα με μεγαλύτερους σου. Θα σου ασκούν και περισσότερη πίεση, θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις από σένα. Δεν καμία σχέση με το φυσικό δηλαδή. Θα σε πάρουν μαζί σου εκεί ο Πεντίδης μαζί με τον Αλέξανδρο τον Χίρα και θα σε έχουν το δικό τους παιδί. Γιατί είσαι στην ομάδα σε εισαγωγικά των κεντρικών, μια θέση που την αγαπάς, που την ξέρεις πάρα πολύ καλά, που πέρυσι έδωσες όλο σου το είναι στην εφηβική ομάδα, για την οποία φαντάζομαι, Θανάση, ότι δεν αλλάζουν οι στόχοι, έτσι, και φέτος θέλετε να, σίγουρα, να πρωταγωνιστήσετε. Ίδιοι στόχοι όπως κάθε χρονιά. Το έχουμε? Θα δείξει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, ε. Είναι νωρίς. Ναι. Αν ήταν και ο άλλος πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης, και δεν μας τον έπαιρνε η Αμερική, νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ο λόγος φυσικά για το Μούχλια. Ναι. Με τον οποίο είχατε ξεκινήσει μαζί από τον Εύρο, ή κάνω λάθος? Ναι, πριν. Εγώ, βασικά ο Δημήτρης έπαιζε από πολύ μικρός βόλεϊ. Εγώ ξεκίνησα στο γυμνάσιο και ξεκινήσαμε μαζί μια πορεία.
Και φτάσατε εδώ που μετά φτάσατε. Στον Εθνικό, ναι, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Παίξαμε και μαζί μια χρονιά Α1. Μετά ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και οι δύο μαζί. Και τώρα έφυγε. Και τώρα εύχομαι, εύχομαι ότι καλύτερο φυσικά στο Δημήτρη στη Χαβάη και σε σένα να μπορέσεις να αυξήσεις τις παραστάσεις σου με τους άντρες και φυσικά τίτλους και πρωταθλήματα με την εφηβική ομάδα. Μιας και το αναφέρεις, γιατί είναι λίγο αυτό, όχι παρεξηγήσιμο, αλλά με την ηλικία. Εσύ είπες ξεκίνησα μεγάλος και είπες γυμνάσιο. Ναι, ναι. Θεωρείσαι μεγάλος το να ξεκινήσεις βόλη στο γυμνάσιο και πώς τα καταφέρνεις σε αυτή την ηλικία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν μέσα από 6 χρονών και δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε διαδικασία τίτλων με παιδες, εφήβους κτλ. Εσύ όμως, παρά το ότι το άργησες, έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και με παραστάσεις από την εθνική, έτσι, είσαι και κομμάτι της εθνικής σε αυτές τις ηλικίες. Αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με ένα άθλημα σε τέτοια ηλικία. Εγώ σήμερα ξεκίνησα 15 ετών. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο διότι ήδη έχεις αρχίσει να. Το σώμα σου λίγο να. Θεωρείσαι μεγάλος για να μπεις. Ναι. Απλά εγώ έπαιζα μπάσκετ μέχρι τότε. Ναι. Έπαιζα μπάσκετ από τον υψηαγωγείο μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Και πώς έκλεψε το βόλεϊ? Πήγα μία χρονιά, δοκιμάστηκα. Είδα ότι στην αρχή δεν ήθελα καν να πηγαίνω προπόνηση με το βόλεϊ. Τη συνέχεια το έγραψα. Τώρα θέλεις. Ναι. Τώρα θέλεις, έτσι. Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Νομίζω είναι και το ύψος που σε. Και ο σωματότυπος τέτοιος που σε βοηθάει και σε αυτή την θέση που σου ταιριάζει του κεντρικού. Θανάση, σου εύχομαι ολόψυχα υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη. Να το απολαύσετε όλοι μαζί εκεί οι πιτσιρικάδες και μακάρι μέσα στη χρονιά να μπορέσουμε να σας δούμε, να πάρετε και χρόνο συμμετοχής, να βοηθήσετε ευχαριστώ. Την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμα νεαρό παιδί που προωθείται από την εφηβική ομάδα, ο Θανάσης Κεσασίδης, που πέρυσι πρωταγωνίστησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.